Πρέπει να διακατέχει ειδικά πλευρές, οι οποίες έχουν και την πολιτική βούληση να προχωρήσουν στη συμφωνία. Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει. Όσο αφορά τα συλλαλητήρια. Ναι, η αλήθεια είναι ελεύθερα. Τι απαντάτε σε αυτόν τον κόσμο που συγκεντρώνεται σήμερα, για ακόμα μία φορά και μάλιστα σε πολλές πόλεις. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ελεύθεροι, ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας μπορεί να διαδηλώνει και να λέει την άποψή του, να προβάλλει την άποψή του. Είναι το προφανές το οποίο γίνεται. Από εκεί και μετά θα πρέπει να σκεφτούν ότι η μη λύση, μια θέση την οποία προέβαλε πολύ τελευταία η Νέα Δημοκρατία μέχρι στις δηλώσεις τελεχών της, δεν είναι προς όφελος της χώρας μας. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν γεωγραφικά υπάρχουν πράγματα. Και ότι η καθυστέρηση, δείτε εδώ τα 25 χρόνια τι έχει συμβεί. Νομίζω ότι εφόσον φτάσουμε στη λύση, ότι θα είναι μια λύση την οποία να περιμένουν πρώτα απ' όλα να δουν τη συμφωνία. Αυτό δεν υπάρχει υπομονή για τη συμφωνία. Ούτε από τον κυβερνητικό σας εταίρο. Και αυτά που λέτε για τη Νέα Δημοκρατία πάνε και στον κυβερνητικό σας εταίρο, προφανώς. Όχι, η Νέα Δημοκρατία, κοιτάξτε, ο κυβερνητικός εταίρος έκανε μια συγκεκριμένη. Και όχι τη διαπραγμάτευση που κάνετε παράλληλα. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία όμως έχει μια συνολική ευθύνη για την πολιτική στάση την οποία κράτησε όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχει την μεγάλη ευθύνη, σαν ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση, το οποίο μάλιστα θέλει να κυβερνήσει, να πει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό ποια είναι η θέση της. Ποια είναι η θέση της για το ομοθολογικό, ποια είναι η θέση της για το έργο. Άρα σας ενοχλεί ότι δεν έχει ποια θέση. Μα συνήθως βρίσκεται. Η θέση εταίρου δεν σας. Ο κυβερνητικός εταίρος εξέφρασε μια άποψη και την οποία θα δούμε πώς θα δεν γίνει. Δεν είναι μια άποψη, είναι η εκδιαμέτρου αντίθετη θέση από τη θέση της κυβέρνησης. Όχι. Δεν είναι έτσι. Θα δούμε το πώς θα γίνει. Είναι είδηση αυτό που μου λέτε. Ακούστε λίγο, δεν λέω αυτό το πράγμα. Όχι, να μην τα μπερδεύουμε. Δεν λέμε ότι δεν είναι εκδιαμέτρο αντίθετη, να λέμε πράγματα ρεαλιστικά. Ο κυβερνητικός εταίρος εξέφρασε μια άποψη. Θεωρώ από εκεί και μετά όμως ότι τα ζητήματα όλα αυτά είναι επειδή είναι εθνικά ακριβώς τοποθετούνται στη Βουλή. Και η Βουλή έχει τοποθετηθεί αντίθετα, νομίζω. Η Βουλή. Ότι μπορεί να ψηφίσει. Η Βουλή δηλαδή. Τοποθετούνται για τα εθνικά θέματα, τοποθετείται και αποφασίζει η Βουλή. Από εκεί και μετά, σε σχέση με τα που μου θέσατε με τις συγκεντρώσεις που είναι κλπ., να υπάρχει υπομονή. Η συμφωνία, η μη λύση αυτή τη στιγμή είναι προς βάρος των εθνικών συμφερόντων. Δεν βλέπουν μακριά, βλέπουν κοντά και θα πρέπει να περιμένουν. Η συμφωνία θα είναι τέτοια που πιστεύω ότι θα αγκαλιάσει την ευρύτερη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και όπως επίσης και την ευρύτερη πλειοψηφία στη Βουλή. Ωραία. Εσάς παρόλα αυτά σας φέρνει σε αμηχανία την ίδια ώρα που η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν τους ενημερώνετε, σας λέει ουσιαστικά ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών πολλές φορές γίνεται υπερασπιστής των άλλων, ότι βασικός υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ότι είναι ανίκανος να διαπραγματευτεί εθνικά ζητήματα την ίδια ώρα. Που δέχεστε τα πειρά της αντιπολίτευσης. Εσείς μιλάτε και ουσιαστικά ζητάτε από τη δική σας σκοπιά ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο. Σας φέρνει έστω σε αμηχανία, κυρία Μανατίδη, η στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Κυρία Μπουζούκα, αυτή τη στιγμή η ανεξάρτητη Έλληνες, και σας το είπα, τοποθετήθηκα, ότι έχουν μια συγκεκριμένη θέση. Από εκεί και μετά θα υπάρξει η συμφωνία και εφόσον υπάρξει η συμφωνία, θα τοποθετηθούν και θα δούμε το τι θα γίνει. Όμως, το να αυτή τη στιγμή να βγαίνει η αντιπολίτευση και με τις ανακοινώσεις της ουσιαστικά και τις χθεσινές και τις προχθεσινές, ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό για τη στάση της, το τι έκανε το προηγούμενο διάστημα, επιβεβαίωσε αυτά που έλεγε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς. Αλλά από την άλλη μεριά, το τι κρατήσανε και τι είχαν δεχθεί, τι δεν είχαν δεχθεί. Από την άλλη μεριά όμως, αλλά λέτε πάρα πολλά πράγματα παράλληλα. Και εσείς μου είπατε πολλά πράγματα και θα πρέπει να τα απαντήσω. Αναφέρεστε σε αυτά πολλά πράγματα και πρέπει να απαντήσω. Μισό λεπτό, κύριε Μανατίδη, εδώ είμαστε, έχουμε όλο το χρόνο. Αναφέρεστε σε αυτά που ανέφερε ο Υπουργός των Εξωτερικών για τη Νέα Δημοκρατία το 2006, σωστά. Βεβαίως, η ανακοίνωσή του ουσιαστικά όμως ουσιαστικά η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει αυτά τα οποία έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών. Είναι πρόβλημα, κύριε Μπουζούκα, αυτή τη στιγμή το να παίρνει θέσεις για τα εθνικά θέματα και αναφέρουμε στη Νέα Δημοκρατία, κοιτάζοντας όχι απλώς στο εσωτερικό της χώρας, αυτό θα μπορούσα να το δικαιολογήσω, αλλά στο εσωτερικό του κόμματός σου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μία ηγεσία από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή θα πάει σε μία θέση γραμμή Σαμαρά του παλιά. Θεωρώ ότι θα είναι και ανεύθυνο του Κυριάκου Μητσοτάκη, βεβαίως εννοώ. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει, και ο ίδιος θα πρέπει να το δει. Ναι. Δεν μπορεί να λέγονται άλλα στο εξωτερικό όταν πάνε στη Σόφια ή τώρα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και άλλα να λέγονται στο εσωτερικό. Αυτό από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά να περιμένουν, η χώρα πρέπει να υπερασπιστεί το εθνικό της συμφέρον και όλοι όσοι κάνουν πρέπει να μιλήσουν για τα θετικά. Για παράδειγμα, έβλεπα και το πρωί, αν θέλετε, την παρέμβαση του Μητροπολίτη Καστοριάς, του κύριου Σεραφείμ. Να ακούσει, να πει όμως ο σεβασμιότατος και τη θετική. Το ότι δρομολογείται η
λύση της εκκλησιαστικής πτυχής του ζητήματος. Κανείς δεν το αναφέρει. Μέσα σε θέλω αυτό να πω, το η κόσμο. Κυβέρνηση, και αυτό θα πω και θα σταματήσω. Έλα. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση με εθνική ευαισθησία, όχι όλη με κυβέρνηση, ειδική, με εθνική ευαισθησία και με ιδιαίτερο πατριωτικό καθήκον, αντιμετωπίζει ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να το είχαν λύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ξαναλέω, για να το βάλουμε στη συζήτηση, κυρία Μανατίδη, όχι όλη η κυβέρνηση, γιατί είναι ακριβώς ένα εθνικό θέμα που έχετε βασική διαφορά με τον κυβερνητικό σας εταίρο. Ωστόσο, έχουμε και βασικές συμφωνίες και ομοιότητες για το, πώς ακριβώς πορεύεται η χώρα. Και αυτό είναι το βασικό, το κύριο είναι αυτό. Μιλάμε υπάρχουν τώρα και ζητήματα. Υπάρχουν και για ζητήματα. Υπήρξαν μιλάμε και άλλα ζητήματα. Δεν είναι ένα μελιτέο θέμα. Υπήρξαν και άλλα ζητήματα στα οποία ο κυβερνητικός εταίρος έχει διαφωνήσει και κράτησε διαφορετική στάση στη Βουλή. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν επηρέασε τη συνοχή της κυβέρνησης. Μάλιστα. Και δεν θα την επηρεάσει και τώρα. Κλείνοντας, κύριε Μανατίδη, πιστεύετε ότι όσοι συμμετέχουν ή όσοι θα δώσουν το παρόν από τον κόσμο σήμερα στα συλλαλητήρια είναι όλοι τους ακραίοι? Το ρωτώ αυτό γιατί πάρα πολλά έτσι έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα και μάλιστα και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει λόγο για επαγγελματίες πατριώτες. Θα πρέπει να σκεφτούν, κοιτάξτε, το ότι πολλοί άνθρωποι, πολλά πρόσωπα συγκεκριμένα, έχουν χτίσει προσωπικές καριέρες επάνω σε αυτά τα ζητήματα, καπηλεύοντάς τα, υπάρχουν. Από τον απλό τον κόσμο. Προσέξτε, δεν μιλάω για τον απλό τον κόσμο, είμαι συγκεκριμένος σε αυτά. Για τους πολιτικούς. Μιλάω για πρόσωπα τα οποία έχουν χτίσει τις καριέρες τους επάνω σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση καταλαβαίνει τις ευαισθησίες, πάντα παίρνουν, λαμβάνονται υπόψη. Από την άλλη όμως μεριά υπάρχει το εθνικό συμφέρον. Και νομίζω ότι αυτό θα το υπηρετήσουμε και το υπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο. Σας ανησυχώ. Δηλαδή, αν τα ζητήματα του ολιτρωτισμού λύνονται με μια τέτοια συμφωνία, τι θα έχουν να πούνε? Γι' αυτό μιλάμε ότι τα ζητήματα ολιτρωτισμού και αναφοράς στην αρχαία ελληνική ιστορία, στο Μέγα Αλέξανδρο, στο Φίλιππο και στις ενέργειες οι οποίες πρέπει να κάνει μια γειτονική χώρα, εφόσον είναι συμφωνία, όλοι αυτοί που τώρα ή κάποιοι δεν λύνονται οι φόβοι τους. Για το εκκλησιαστικό, σας είπα. Εκφράστηκαν οι φόβοι τον Ιανουάριο. Για να το, το θέμα το πήγε θέμα, στη λύση του. Μανατίδη. Τώρα τι θα πούνε. Καταλάβετε, θέλω να πω να υπάρξει ψυχραιμία και υπομονή. Γνωρίζουμε για τον ηλεκτροδισμό. Ο ηλεκτροδισμός κόβεται με αυτή τη συμφωνία και θα τα δείτε και μπροστά όταν. Επειδή και θέλω να προλάβουμε να συζητήσουμε και τα τη Τουρκία, βέβαια. Ένα τελευταίο ερώτημα, μια και έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και το ερώτημα απευθύνεται και σε διάφορου βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να μην σα ρωτήσω εσά που βρίσκεστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν έχουν ψυχρανθεί ή αν έχει χαλάσει η σχέση του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Εξωτερικών. Απόλυτος καμία. Καμία τέτοια. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ούτε καν στη σκέψη, πώς να σου το πω, πιο κατηγορηματικά. Υπάρχει μια και όχι, πολιτική καμία. Και έχει επικοινωνία. Και άψογη επικοινωνία και συμφωνία και σε όλα τα σημεία. Δεν έχω καμία τέτοια. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Σας ανησυχούν τώρα, αλλάζουμε θέμα, οι απειλές από την πλευρά της Άγκυρας και από επίσημα χείλη μετά και την άφεση των 8 Τούρκων στρατιωτικών? Πάντως η χώρα μας δεν είναι αυτή που καμία άλλη χώρα μπορεί να συμπεριφερθεί έτσι. Είτε να, πάρει από το εσωτερικό της πολίτες, είτε να παίξει τέτοια παιχνίδια. Η χώρα μας δεν είναι τέτοια, ούτε το επιτρέπουμε, ούτε πρόκειται να το επιτρέψουμε, ούτε και παίρνουμε και τα μέτρα έτσι ώστε να μην συμβεί τίποτα πολύ. Πόσο ρεαλιστικό, γιατί από τη μία υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, από την άλλη, αν θέλετε, και ο ίδιος ο Ερντογάν πια το επαναλαμβάνει ο ίδιος και το λέει και το ξαναλέει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αναφέρεται στο ζήτημα της υπόθεσης των 7 Τούρκων, των 8 με συγχωρείτε, Τούρκων στρατιωτικών. Και εδώ πρόκειται ένα ερώτημα: πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά που ακούμε από την άλλη πλευρά, πόσο ρεαλιστικές είναι αυτές οι απειλές που εκτοξεύει η Άγκυρα, καθώς από τη μία έχει προεκλογική περίοδο, από την άλλη όμως είναι μια τακτική που την έχει ακολουθήσει σε άλλες χώρες. Οι απαγωγές εννοώ. Γι' αυτό και ακριβώς είπα ότι η Ελλάδα δεν είναι μια τέτοια χώρα που μπορούν να περάσουν τέτοιες πρακτικές. Και βέβαια έχει στραμμένο το βλέμμα του στο εσωτερικό, αλλά από την άλλη μεριά η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα τέτοια που μπορούν να περάσουν τέτοιες πρακτικές. Είμαστε θωρακισμένοι. Παίρνουμε. Γνωρίζετε ότι παίρνονται όλα τα μέτρα έτσι ώστε τέτοια πράγματα δεν είμαστε τέτοια χώρα. Από την άλλη, η επιμονή και κατά πολλούς αιμονή της Τουρκίας και του ίδιου του Προέδρου της, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη δέσμευση που σύμφωνα με τον ίδιο του έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκείνο το βράδυ της απόπειρας του πραξικοπήματος, όταν και προσγειώθηκαν το ελικόπτερο με τους 8 Τούρκους στρατιωτικούς, ότι η Ελλάδα θα τους επιστρέψει πίσω.
Πώς θα πρέπει να το χειριστεί η Αθήνα? Η Ελλάδα από την πρώτη φορά είπαμε από την ευθύς εξ αρχής. Πρώτον, καταδικάσαμε το ταξικόπημα και το δεύτερο που κάνουμε, κύριε Προσδίκου, είναι ότι έχουμε πει ότι στην Ελλάδα δεν είναι επιθυμητή οι οποιοδήποτε άνθρωποι κάνουν πραξικοπήματα ή ενέχονται σε αυτά. Γιατί έχουμε και εμείς οι ίδιοι σαν χώρα, στη χώρα της Δημοκρατίας, έχουμε ταλαιπωρηθεί από αυτά. Αλλά από την άλλη μεριά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν έχει κάνει πολλές υπερβολές πάνω στον προεκλογικό του τον αγώνα. Θεωρώ ότι το ζήτημα των δύο Ελλήνων αξιωματικών θα μπει σε νέα βάση μετά τις εκλογές και από τη μεριά μας κάνουμε όλες τις επαρκείς κινήσεις έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Αναφορικά τώρα με την τύχη των δύο Ελλήνων στρατιωτών, υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεάσει την εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει, της υπόθεσης αυτής? Αυτή τη στιγμή το στοιχείο που υπάρχει είναι οι εκλογές στην Τουρκία. Μετά όμως περιμένουμε λογικά, επειδή αλλάζουν και οι συνθήκες, περιμένουμε και εξελίξεις. Ωστόσο, η δική μας η επιμονή είναι σε όλα τα φόρα και τελευταία ακόμα και στη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Τέθηκε το ζήτημα αυτό και σε όλα τα φόρα μπαίνει το ζήτημα της συμπεριφοράς της Τουρκίας. Μια συμπεριφορά η οποία παρακολουθείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι' αυτό άλλωστε και στα συμπεράσματα που είχαν βγάλει στη Σόφια που έγινε, γίνεται ειδική αναφορά, γραπτή αναφορά στα συμπεράσματα και ότι η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας θα παρακολουθείται. Η Ελλάδα, κυρία Μπουσδούκου, στην ευρύτερη περιοχή, με τελευταία ανακοίνωση, αν θέλετε, του Υφυπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τα θέματα Ευρώπης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά έκανε και στη χώρα μας, την οποία αναγνώρισε ότι πέρα από τις στρατηγικές σχέσεις, ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας άγκυρα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί είναι η εθνική μας πολιτική και εκεί είναι που λέμε ενεργητική. Η λέξη ενεργητική πηγαίνει στην επίλυση των προβλημάτων. Κλείνοντας, μια πολύ σύντομη απάντηση, σας παρακαλώ θερμά, έχουμε υπερβεί το χρόνο. Κοινά χαρακτηριστικά. Μου υποσχεθήκατε άπλετο χρόνο, γι' αυτό ίσως. Κυρία, ναι, έχετε δίκιο. Αλλά δυστυχώς δεν είναι δικός μου χρόνος, οπότε δεν μπορώ να κάνω εγώ κουμάντο. Λοιπόν. Κοινά χαρακτηριστικά με την υπόθεση ο Τσαλάν έχει. Το λέω αυτό γιατί ήδη έχουν αρχίσει να παραλληλίζονται οι δύο υποθέσεις και εν πάση περιπτώσει να έρχεται και να επανέρχεται στο προσκήνιο η υπόθεση. Δεν ξέρω αν σε κάποιους φέρνει συνειρμούς, κάτι την άποψή μου όχι. Δεν ξέρω αν φέρνει συνειρμούς σε άλλους, αλλά η Ελλάδα δεν είναι χώρα τέτοια η οποία να μπορούν να παιχθούν τέτοια παιχνίδια. Σας ευχαριστούμε θερμά εγώ, που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Σήμερα. Καλή σας ημέρα. Πριν να πάμε σε διαφημίσεις, για να υπενθυμίσουμε το διαγωνισμό.